Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι αλλά και πλήθος επιχειρηματιών και στελεχών ήταν ανάμεσα στους παρευρισκομένους στην έκτη τελετή απονομής των βραβείων In Business που πραγματοποιήθηκε ψες στο Hilton Park Λευκοσίας. Οι βραβευμένοι της βραδιάς ήταν στον τομέα επιχείρησης οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Μάνατζερ Σιμεών Κασιανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Hyperion System Engineering. Υπηρεσίες JP Βασιλόπουλος Group. Μικρομεσαία επιχείρηση Γνώρα Σύμβουλε Επικοινωνίας. Βιομηχανία Μεταποίηση Παγωτά Παπαφιλίππου και Πατησέρη Παναγιώτη. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Best Workplace Εργοδότης Προτίμησης Four Seasons Hotel. Νέο προϊόν υπηρεσία γιαούρτι Ζήτα Lactose Free Ζήτα Βιομηχανία Γάλακτος. Κύπριος επιχειρηματίας, επιχειρηματίας που διαπρέπει στο εξωτερικό, Τζον Χριστοδούλου, ιδρυτής The Yannis Group. Τιμητικό βραβείο Editor's Choice, Carrefour Κύπρου. Τιμητικό βραβείο Young Business Leader Award της Μνήμην Άντι Χατζικοστή, Λούκας Μαραγκός, Διευθύνων Εκτελεστικός Σύμβουλος, TFI Public Company. Τιμητικό βραβείο Lifetime Achievement Award Τάκης Πατσίχης, ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκροτήματος Ραμέτικα. Τα βραβεία In Business έχουν καταστεί ένας σημαντικός θεσμός μέσω του οποίου επιβραβεύονται αξιόλογες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων, οργανισμοί και προσωπικότητες που δρούν και επιτυχάνουν υψηλές επιδόσεις στον χώρο της κυπριακής οικονομίας. Απόψε, επιβραβεύουμε ένα τέτοιο επιχειρηματία, του οποίου η επιτυχής δραστηριότητα επενεργεί άκρος ευεργετικά για την καταπονημένη οικονομία του τόπου μας. Παρουσίασης της βραδιάς ήταν ο Χρύσανθος Τσούρουλης, ενώ το ψυχαγωγικό κομμάτι ανέλαβε ο Λουίς Πατσαλίδης. Knowledge partner του θεσμού ήταν η Info Credit Group. Τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων ανέλαβε το University of Nicosia. Η LTV ήταν ο χορηγός του οικαστικού περιεχομένου. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από το inbusinessnews.com από τη Citanet. Το θεσμό παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα, ενώ χορηγοί ήταν το Shivas, η MTN Business, TFI Markets και Cyprus Institute of Marketing.